Επανειλημμένα έχει έρθει το θέμα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όμως συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για όχι, δεν είναι κάποιο οποιοδήποτε μέρος. Είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο, είναι το μοναδικό πάρκο που διαθέτει το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι το μοναδικό πάρκο έκτασης 1.200 στρεμάτων, ο μοναδικός χώρος πρασίνου και ιδιαίτερα σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι η περιοχή του δυτικού τομέα της Αττικής. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ μεγαλύτερο και με πολύ περισσότερες χρήσεις, ακόμα και από το πεδίο του Άρεως ή τον Εθνικό Κήπο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και είναι στην ευθύνη και στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής. Εδώ όλοι έχετε ψηφιστεί από τους κατοίκους και τους πολίτες της περιφέρειας Αττικής. Δεν έχετε λόγο για το τι θα γίνει για το μοναδικό πάρκο που έχει το λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Είναι τόσο δύσκολο αυτό που βάζαμε και έπρεπε να γίνει ψηφοφορία και να έρθει 36-34 για να περάσει να συζητηθεί. Και πολύ περισσότερο που βγαίνουν και γίνονται ανακοινώσεις για το μέλλον του πάρκου, για τι θα γίνει, για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, χωρίς αυτό να περάσει, έστω να έρθει στους επικεφαλείς των παρατάξεων, στις παρατάξεις, αυτός ο σχεδιασμός να μπορούν να έχουν οι παρατάξεις γνώμη. Τι είδους διαδικασίες είναι αυτές? Το πάρκο έχει περάσει από πολλά κύματα και πραγματικά έχει γλιτώσει από μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Η καταστροφή είναι ο σχεδιασμός και τα συμφέροντα που θέλουν το πάρκο να τεμαχιστεί, δηλαδή τμήμα-τμήμα και κομμάτι-κομμάτι να φεύγει από την αρμοδιότητα και ακόμα και από την ιδιοκτησία του πάρκου. Ήδη υπάρχει ένα τέτοιο τμήμα, το οποίο εξαιρείται, εξαιρείται από τα έργα και από αυτά τα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το τμήμα που είναι το νότιο μέρος του πάρκου στην οδό Μπίπιζα, το οποίο εξαιρείται από όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν γίνεται κανένας καθαρισμός ή αν γίνεται είναι ελλιπής, δεν γίνεται καμία βελτιωτική προσπάθεια, δεν γίνεται ακόμα και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πάρκο Τρίτσι, δεν γίνεται καμία προσπάθεια να αναβαθμιστούν οι δρόμοι, να φτιαχτούν τα παγκάκια, να γλιτώσει τέλος πάντων από την εγκατάλειψη. Κομμάτι-κομμάτι, και μάλιστα μέσα σε αυτό υπήρχαν και δήμοι αλλά και επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλανε τμήμα-τμήμα του πάρκου να βγαίνει έξω από το πάρκο. Κομμάτι-κομμάτι. Από αυτό έχει γλιτώσει και έχει γλιτώσει με μία μόνο. Ωραία, για ένα και μόνο λόγο. Ο λόγος είναι ο αγώνας των κατοίκων. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ο αγώνας των κατοίκων, η προσπάθεια των κατοίκων, η διαρκής προσπάθεια είναι που έχει γλιτώσει το πάρκο. Και ερχόμαστε τώρα. Ποιος θα δώσει διευκρινήσεις? Ο αντιπεριφερειάρχης δεν έδωσε. Ποιος θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που διαβάσαμε στον τύπο και σε αυτό που βγήκε στη διαβούλευση, που μιλάει για ζώνες, για ζώνες εμπορικής λειτουργίας? Ποιες είναι αυτές οι ζώνες? Εξηγήστε τι σημαίνει εμπορική λειτουργία, σε ποια ζώνη συγκεκριμένα. Τόσο δύσκολο είναι? Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο πράγμα. Είναι το μοναδικό πάρκο, πρέπει να είναι ανοιχτό στο λαό, κλειστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν μπορεί ούτε να τεμαχιστεί, ούτε να ιδιωτικοποιηθεί, ούτε να τσιμεντοποιηθεί για να έρθουν μετέπειτα αυτές οι εμπορικές χρήσεις. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χώροι. Ένας είναι. Λοιπόν, και αυτός πρέπει να κρατηθεί, να συντηρηθεί και να αναβαθμιστεί με την πάλη των εργαζομένων.